Πάμε τώρα πίσω στο θέμα του Κυπριακού. Ο κύριος Αναστασιάδης έχει μετακινηθεί τόσες φορές που αντιλαμβάνομαι τη δυσκολία του επιτελείου του πλέον να θυμάται τι είπε, πότε τα είπε και πότε άλλαξε τοποθετήσεις. Να σας θυμίσω ότι με την πολιτική του Δημοκρατικού Συναγερμού το 1993 εξελάσπωσε την Τουρκία. Είχαμε την Τουρκία γωνιασμένη τότε και για να κερδίσει την εξουσία στη συμμαχία με το Δίκο εξεπούλησε τις ιδέες Γκάλι το 1993. Το 1998 με την πυραυλολογία και τους S-300. Δεν σας διακόψα κύριε Κυπριανού, σας άκουσα με υπομονή. Λοιπόν, το 1998 με την πυραυλολογία, τι έκανε ο Δημοκρατικός Συναγερμός? Επέτυχε ο Ντεκτάζ να βάλει στο τραπέζι θέσεις για πρώτη φορά συνομοσπονδίας. Αυτά ήταν τα κατορθώματα του Δημοκρατικού Συναγερμού και οι όλες και τα αποτελέσματα στην όλη πολιτική του σε σχέση με το Κυπριακό. Θέλω όμως να έρθω και στον κύριο Γιώργο Λιλίκ. Ναι. Είπε πριν ο κύριος Αγγελίδης ότι η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία είναι διχοτόμηση. Απλά είπα, αυτό είναι άρθρο το οποίο λέει η κυρία Θεοχάρου σήμερα. Το οποίο ενστερνίζεστε προφανώς για να το αναφέρετε. Λοιπόν, να θεωρήσω δηλαδή ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος τότε με την 8η Ιουλίου προωθούσε τη διχοτόμηση. Αυτό μας λέει ο κύριος Αγγελίδης σήμερα. Διότι υπάρχει μεγάλη ασυνέπεια στις θέσεις του κυρίου Λιλίκ από την εποχή που ήταν υπουργός του κυρίου Παπαδόπουλου με τις θέσεις που εκφράζει σήμερα. Το 2006 ο κύριος Λιλίκας αγωνιούσε γιατί ενέργειες της τουρκοκυπριακής ηγεσίας μας οδηγούν μακριά από τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Αυτή είναι δήλωση δική του. Ως κυβερνητικός εκπρόσωπος εδήλωνε πως η σταθερότητα του Προέδρου της Δημοκρατίας Τάσου Παπαδόπουλου στο θέμα της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας έχει κατ' επανάληψη αποδειχθεί. Μάλιστα. Αυτόν το πίστευε ή θεωρούσε τον Τάσον υποκριτή ή διαφωνούσε μαζί του. Λοιπόν, το 2008 υπερασπίστηκε την 8η Ιουλίου ο κύριος Λιλίκας και την υπογραφή της από τον Τάσον Παπαδόπουλο. Τώρα. Και ολοκληρώστε με το τελευταίο. Όχι, δεν θα ολοκληρώσω. Θέλω το χρόνο μου, κύριε Κυπριανού. Δεν θα με αδικείτε. Λοιπόν. Μα δεν σας αδικούω, κύριε. Δεν θα με αδικείτε. Λοιπόν. Παίρνετε όλοι τον ίδιο χρόνο. Όχι, δεν παίρνουμε τον ίδιο χρόνο. Και ξέρετε κι εσείς πολύ καλύτερα από μένα. Ο κύριος Λιλίκας. Ο κύριος Λιλίκας. Μία καλή πρωία αποφάσισε να βγάλει μια ανακοίνωση να κλείσουν τα οδοφράγματα. Ποια είναι η υπεύθυνη πολιτική του ότι ως υπουργός εξωτερικών εγνώριζε πολύ καλά ποιες θα είναι πιθανές συνέπειες από έναν κλείσιμο των οδοφραγμάτων. Ξέρετε, λέγαμε στους ξένους ότι η Τουρκία εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση. Αν εμείς έρθουμε σήμερα να κλείσουμε τα οδοφραγμάτα, ποιες θα είναι οι διεθνείς οι συνέπειες από πλευράς διεθνούς παράγοντας στο Κυπριακό. Άρα. Λοιπόν, και θέλω να απαντήσω και στο εξής για το θέμα της οικονομίας που τα διαλύσαμε και τα ισοπεδώσαμε όλα κατά τον κύριο Κυπριανού. Κατά τον Κυπριακό λαό. Κατά τον κύριο Κυπριανού, κατά γιατί ο Κυπριακός λαός, όπως είπετε, έχει κρίση και θα κληθεί κάποια στιγμή να αποφασίσει εάν θέλει να υπογράψει ο κύριος Αναστασιάδης το μνημόνιο που ήδη έχει συμφωνήσει στις ιδιωτικοποιήσεις, που ήδη έχει συμφωνήσει στο ξεπούλημα των ημικρατικών οργανισμών. Κύριε Κυπριανού, δεν σας διέκοψα. Η ανυπομονησία σας να παρεμβαίνετε δείχνει την αγωνία σας σε αυτά που θα πω. Λοιπόν, η Deutsche Bank έχει έκθεση η οποία κυκλοφόρησε, σύμφωνα με την οποία είναι προωθεί τον κύριο Αναστασιάδη για πρόεδρο, γιατί θεωρεί ότι θα συμβιβαστεί με το θέμα της ιδιωτικοποίησης των ημικρατικών. Να σας θυμίσω επίσης ότι οι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Σόιμπλε, η κυρία Μέρκελ και πολλοί άλλοι εταίροι του στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν δέχεται τις ιδιωτικοποιήσεις. Οι μόνοι που φωνάζουν ότι ο πρόεδρος εδέχτηκε την ιδιωτικοποίηση είναι ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Αυτό όχι. Δεν ολοκληρώνουμε. Θέλω να τελειώσω. Χρόνος μας, κύριε, με το θέμα της οικονομίας. Παράταση. Οι τράπεζες. Θέλετε να κάνουμε άλλη μια εκπομπή να κάνουμε, αλλά δεν το αποφασίζω εγώ. Γονατίσει και εξευτελίσει αυτών των λαών.
Αυτές οι δύο τράπεζες είχαν προστάτες. Ο κύριος Ορφανίδης με την ανεπάρκεια της εποπτείας του είχε προστάτη. Και ο προστάτης ήταν ο αναπληρωτής πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, ο κύριος Αβέροφ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Συνεχίστε τα ανέκδοτα. Ανέκδοτα εσείς λέτε, κύριε Κυπριανού, και ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Που επενδύεται στη λύθη του κυπριακού λαού, ελπίζοντας ότι θα τους παραπλανήσετε και θα τους παρασύρετε για δεύτερη φορά. 18 Φεβρουαρίου, αν θέλετε να έρθουμε εδώ στην εκπομπή, να δούμε. Η αλαζονία δεν βοήθησε ποτέ κανέναν, κύριε Κυπριακό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Και αν με αυτήν την αλαζονία θα κυβερνήσετε, αλίμονο στον κυπριακό λαό.